Στο δύσκολο ξεκίνημα της National League 2, ο Εργοτέλης μετράει 2 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια από 2 ποιοτικότερες ομάδες, τον ΕΦΑΟ Ζωγράφου εκτός έδρας και τον Ιωνικό Νικαία στο κλειστό του Λίντο. Το συγκρότημα του Αλέξη Χριστοδούλου δεν έχει ακόμη την εμπειρία της κατηγορίας ώστε να παρουσιαστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, κάτι που θα επιδιώξει στη συνέχεια του πρωταθλήματος και στα παιχνίδια όπου η νίκη είναι μονόδρομος για να μπορέσει να διεκδικήσει το στόχο της παραμονής. Την προσεχή Κυριακή ακολουθεί ένα εκτός έδρας μάτς με το Πικέρμι που επίσης δεν έχει νίκη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Είχαμε αρκετό κόσμο βέβαια, αυτό είναι το θετικό. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή. Παίζουμε με ομάδες έμπειρες, ποιοτικές. Συγχαρητήρια στον Ιωνικό για την νίκη του. Είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί στην κατηγορία. Εμείς έχουμε άλλους στόχους. Τα παιδιά φαίνεται ότι είναι άπειρα στην κατηγορία. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέσα από την προπόνηση, μέσα από τη δουλειά, να ανατρέψουμε αυτή την εικόνα, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να κερδίσουμε τα μάτς που πρέπει να πάρουμε, ώστε να είμαστε πιο κοντά στο στόχο μας, που είναι σαφώς η παραμονή. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, ξαναλέω, και μέσα από αυτές τις δυσκολίες πιστεύω να φανούμε έτοιμοι στα μάτς με ομάδες που είναι σε χαμηλότερο μπάτζετ και σε χαμηλότερη δυναμικότητα από ό,τι ήταν μέχρι τώρα στην αντίπαλή μας. Θα ήθελα να αφιερώσουμε την νίκη στο Γιάννη τον Γουργιώτη, τον παλέμαχο παίκτη του Ιωνικού και παλιό πρόεδρο της ομάδας που έχει χάσει τη μάχη της ζωής. Όλα τα παιδιά και όλη η διοίκηση, νυν και εγώ μαζί τους, αφιερώνουμε την νίκη σε αυτόν. Καταρχήν, κανένα παιχνίδι δεν είναι δύσκολο. Εμείς στην νίκη αφέτος κάνουμε μια προσπάθεια να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι. Θέλουμε η ομάδα πρωταγωνιστήσει. Το ότι αν είναι καταδικασμένη ή όχι, αυτό θα το κρίνει η συνέχεια. Πιστεύουμε πολύ στους εαυτούς μας, δουλεύουμε πάρα πολύ. Θεωρούμε ότι έχουμε καλή ομάδα, ότι έχουμε χτίσει καλή ομάδα και θέλουμε να είμαστε από τις ομάδες που θα ξεχωρίσουν σε αυτό το πρωτάθλημα και να κερδίζουμε. Ναι, λοιπόν, είναι ο Ιωνικός μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστεί. Ο Ιωνικός είναι μια ομάδα με φιλοδοξίες, με έμπειρα παιδιά, με πολύ ταλέντο. Εμείς από τη μεριά μας είμαστε μια νεανική ομάδα, χτιζόμαστε ακόμα. Χρειαζόμαστε σίγουρα τον χρόνο μας. Παιχνίδια όπως αυτά θεωρώ ότι μας κάνουν πολύ καλό και επειδή είμαστε νέα παιδιά και επειδή χρειαζόμαστε ψήσιμο, να το πω έτσι, χρειαζόμαστε ακόμα την προσαρμογή στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί όπως ξανά είπα είμαστε πιο μικροί, πιο άπειροι. Ωστόσο θεωρώ ότι με σκληρή δουλειά και μεγαλύτερη προσήλωση θα μπορέσουμε να πετύχουμε πολλά πράγματα.